24 ώρα μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο κοσμοδρόμιο Βοστότσνη, ο ηγέτης Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκούν επισκέφθηκε ένα αεροναυτικό εργοστάσιο στη Ρωσική Αποανατολή. Εκεί, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού του έκανε ξενάγηση, δείχνοντάς του υπερηχητικούς πυράβλους καθώς και αεροσκάφη που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ότι τα στρατηγικά αεροσκάφη αποτελούν βασικό τμήμα των ρωσικών πυρηνικών δυνάμεων. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν μια φρεγάτα του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού στο λιμάνι του Βλαδιβοστόκου. Η επίσκεψη του Κιμ Γιονγκούν στη Ρωσία, που άρχισε την Τρίτη, θα διαρκέσει μερικές ημέρες ακόμη, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αποφεύγοντας πάντως να γίνει πιο συγκεκριμένος. Σημειώνεται πως αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του ηγέτη της Βόρειας Κορέας στο εξωτερικό από την περίοδο που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού.